Επικρατούσε όμως τότε γενικά στο χώρο τον δικό μας του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου που ήταν εκλογές, στις 18 σοσιαλισμό. Ρε παιδιά, δεν γίνεται στις 18 σοσιαλισμό. Δεν περνάς τόσο εύκολα από ένα σύστημα που ήταν βασικά καπιταλιστικό, δυτικό, όπως θα είπα, το επικρατούν πνεύμα ήταν στις 18 σοσιαλισμό, και επίσης δανειστήκαμε τότε στο ΠΑΣΟΚ το σύνθημα του Μιτεράν «Εδώ και τώρα». Άρχισε όλο αυτό που είπα, εφορία, και δώσε εδώ, δώσε εκεί, δώσε εκεί. Και όταν ήμουνα υπουργός οικονομικών, είδα ότι το χρέος άρχισε να παίρνει διαστάσεις πολλαπλασιαστικές και άρχισε να μου θυμίζει τη χιονοστή βάδα. Το 81 το χρέος ήταν γύρω στο 31-32% του ΑΕΠ. Αλλά το είδα ότι με όλα αυτά που γινόντουσαν, απρόσκοπτος εξέλιξη στις δημόσιες υπηρεσίες, ενιαίο μισθολόγιο στις τράπεζες. Εγώ τότε ανησυχούσα σε ποιον. Ναι, θέλει να σου πω μια ανησυχία μου. Ήταν τότε με ποιον έφαγε το βράδυ ο Ανδρέας για να δω την άλλη μέρα θα μου έρθει η επιταγή. Γιατί μην ξεχνάμε οτιδήποτε, ο Ανδρέας δεν έλεγε ποτέ όχι. Λοιπόν, όταν είμαστε οι δυο μας, ήταν αρκετές φορές που με φώναζε και το έγαμε μαζί μεσημέρι και αυτά, έτσι, του έλεγα, αλλά την άλλη μέρα, είτε λεγόταν εδώς ο Γιάννης και έλεγε αυτό να δώσουμε πλασματικά χρόνια στις νοσοκόμες του στρατού, είτε ο Στέλιος αυτός στην Εθνική ότι να αυξήσουν τα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου γιατί θα βγει η Εθνική κόκκινη, η Εθνική Τράπεζα ενώ και τα λοιπά. Εγώ χαρακτηριζόμουν πλέον ως συντηρητικός της παλιάς σχολής ότι θέλει διόρθωση του στήματος και όχι ανατροπή. Και λέω, για στα τρία, τι εννοείται ανατροπή? Θα πάρουμε τα πολυβόλα, τότε να πάμε να κάνουμε εκπαίδευση στη σπηλιά του Νταβέλη, στην Πεντέλη. Και εκεί πλέον, εκείνο το οποίο διαπίστωσα και νομίζω ότι αυτό θα το αναλύσει κάποιος άλλος, διαλυθήκανε, χτυπηθήκανε πολλοί θεσμοί και δημιουργήθηκε μια νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης, που είχε αποσυνδέσει την αμοιβή με την προσπάθεια. Και η αμοιβή είχε γίνει πλέον ένα είδος ανθρώπινου δικαιώματος, ήταν human rights, δικαιούσε τόσο, μαζί με λιγότερο από τόσο, όχι πόσο δουλεύεις, πόσο προσπαθείς, πόσο αυτό. Όταν λέγαμε ας πούμε ότι στην τάδε υπηρεσία υπήρχε και συγκεκριμένος άνθρωπος που λέγαμε προεκλογικά ότι εκεί είναι πλεονάζιμο, στην ΕΡΤ παράδειγμα. Και μετά έρχεται ο υπεύθυνος και ζητάει να προσλάβει 1.200. Δεν Γιώργο. Δεν λέγαμε, τώρα θα βάλουμε δικούς μας. Δεν ξέρω τόσα χρειαζόντουσαν ή όχι. Και αφού λοιπόν γινόταν αυτή η νοοτροπία που είπα, που το νέξους που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες μεταξύ προσπάθειας και αμοιβής, είχε σπάσει πια αυτό. Και είχε περάσει σαν ανθρώπινο δικαίωμα, σαν human rights, ότι εγώ θέλω αυτό το μισθό, δεν ζεις με λιγότερα από αυτά κτλ. Αυτό φυσικά, αφού δεν υπήρχαν, πήγαινε σε δανεισμό. Εγώ θυμόμουν από εδώ στο χωριό που λέγανε ότι με ξένα κόλυβα δεν κάνεις χώριο. Λοιπόν, και εμείς κάναμε μνημόσυνα και σε χώρια με ξένα κόλυβα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είπα δεν μπορώ να προσφέρω. Τα είπα, τα ξανάπα και μην διαβάσω, εγώ τα έλεγα όταν ήμουνα μέσα, όχι όταν βγήκα έξω. Δεν έχω κάνει δηλώσεις εγώ ποτέ μετά την παρέτησή μου. Κοίταξε στα οικονομικά. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κρατάς 3 πορτοκάλια στον αέρα, όχι 2. Και επομένως όταν φέρει το ένα, να έχει το μάτσο και στο άλλο. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα
βρίσκεται σε ένα τέλμα. Το ένα πόδι είναι χρέος έλλειμμα. Το άλλο πόδι είναι ύφεση ανεργία. Όταν σηκώνεις το ένα πόδι, ανασάνεις, βουλιάζει το άλλο. Και μετά σηκώνεις το και βουλιάζει το άλλο. Μέχρι να βρεθεί κάποια σχετικά στέρεη βάση να ανεβεί λίγο πιο πάνω. Αλλά το να λες ότι τούτο είναι το πρόβλημα, μόνο χρέος και αυτό, ή μόνο ύφεση ενέργεια, είναι λάθος. Γι' αυτό είπα και τα τρία πορτοκάλια στον αέρα τα πέτασε. Επομένως, εγώ βλέπω ότι αυτή η δεκαετία θα μείνει η Ελλάδα σε αυτό το τέλμα. Τώρα, αν πατάει και είναι λίγο και πιο στέρεο το έδαφος και λίγο περισσότερο και τα λοιπά, τόσο το καλύτερο. Έχουμε σταματήσει σαν κοινωνία, σαν οικονομία, να παράγουμε. Είμαστε αλυσβερίστοι. Δευτέρα, Παρασκευή, τι πουλάω και αγοράζω. Δεν φτάνουν εδώ πέρα να πουλούνται σπόρδα Κίνας στην Κορώνη.